Εσείς μένετε ακριβώς μπροστά στο σημείο όπου εντοπίστηκε αυτή η γυναίκα. Εγώ βγήκα 6 και 10 έξω, δεν υπήρχε η γυναίκα εδώ. Και μόλις γύρισα 6 και 20, δεν πήγα πεσμένη κάτω. Ήταν μια άλλη κοπέλα εδώ. Πού ακριβώς θέλετε να μας δείξετε? Εδώ, ακριβώς εδώ. Τι έγινε? Βρέθηκε δυστυχώς νεκρή στο Αγία Όλγα, σαν ζήτητα. Αυτή ήταν τελικά. Που αναζητούσαμε. Α, που έλεγαν προχθές, γιατί παρακολουθάμε. Αυτή η νεκταρία. Ναι. Και ήταν η νεκταρία τελικά. Και αυτή τη βλέπαμε. Λεπτομέρειες δεν έμαθα, να σας πω. Αλλά είναι η κυρία αυτό. Θέλετε να... Για πάνε πάρ' τηλέφωνο. Βγήκα από την πολυκατοικία μου στις 6 και 28 να πω, γιατί το λέω 28 γιατί και 29 υπάρχει η πρώτη κλήση που πήρα στο 100. Αρχικά αυτό σκέφτηκα να κάνω γιατί δεν ήξερα τι είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου. Ήτανε νύχτα, έβλεπα μια γυναίκα, αλλά υπέθεσα ότι πρώτα πρέπει να πάρω το 100. Μου είπαν ότι θα επιληθούν αυτοί και θα στείλουν ασθενοφόρο. Και εγώ έκλεισα το τηλέφωνο και πήγα δίπλα στη γυναίκα να καταλάβω αν ζει. Προσπαθούσε να αναπνεύσει, τα μάτια της δεν τα άνοιξε ποτέ γιατί της μιλούσα. Της έλεγα, κυρία, θέλετε κάτι, μ' ακούτε. Δεν φαινόταν ότι καταλάβαινε αν της μιλάει κάποιος. Όμως ήταν ζωντανή. Τον ασθενοφόρο δεν ερχόταν. Προσπαθούσα να της τρίψω λίγο το χέρι πάνω από τον μπουφάν όλα αυτά, γιατί δεν ήξερα και πώς είναι ο άνθρωπος, δεν ήξερα τι να κάνω. Ξανακάνω δεύτερη κλήση στο 166 πια. Μου είπε ότι έχουν ενημερωθεί από την αστυνομία και ότι ναι, μην ανησυχείτε, θα έρθουμε. Εγώ συνέχισα να προσπαθώ να τρίβω το χέρι της κυρίας ή την καρδιά και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι έχει πεθάνει. Εντάξει, είναι πολύ συγκλονιστικό και τώρα που το σκέφτομαι. Δεν μου έχει ξανασυμβεί να πεθάνει κάποιος έτσι μπροστά μου. Και το ασθενοφόρο τελικά ήρθε 7 και 10 ή και 4. Ήμουνα πάρα πολύ συγκλονισμένη. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό που έζησα. Την επόμενη μέρα προσπάθησα να πάρω τηλέφωνο στο 166 και ρώτησα, λέω, η γυναίκα μπορείτε να μου πείτε το όνομά της, μήπως είναι της γειτονιάς, μήπως τη γνωρίζω. Φυσικά δεν μου δώσανε στοιχεία και σωστά δεν μου δώσανε. Μου είπανε ότι την έχουν πάει στο Αγία Όλγα. Φαντάστηκα ότι κάπου από τη γειτονιά θα είναι, γιατί 6.30 ώρα το πρωί ποιος θα περπατάει στον δρόμο. Εκτός αυτού, περίμενα ότι θα με πάρει και κάποιος από την αστυνομία να με ρωτήσει κάτι. Και μου κάνει και εντύπωση. Λέω, εντάξει, πάει, ο άνθρωπος πέθανε και μέχρι στιγμής που μιλάμε, τίποτα. Την γυναίκα αυτή, την έχετε ξαναδεί εκεί στην περιοχή? Όχι, δεν την έχω ξαναδεί, όχι. Ήταν όμως πάρα πολύ καλοντημένη, δηλαδή φορούσε μπες μπουφάν, ήταν πολύ καλοντημένη. Μου έκανε εντύπωση τα παπούτσια της που ήταν σαν να τα είχε αγοράσει χθες το βράδυ, ας πούμε. Δεν ήταν μια γυναίκα που τη βλέπεις του δρόμου ή πεταμένη ή ξέρω εγώ ναρκωμανής. Μου έκανε βέβαια εντύπωση ότι δεν κρατούσε τσάντα, γιατί δεν υπήρχε κάτι γύρω της. Φύγε και το μυαλό μου ότι μπορεί κάποιος να της έκλεψε την τσάντα και η γυναίκα να πάθε, ξέρω εγώ, αυτή την κρίση. Δηλαδή ουσιαστικά πεθάνε στα χέρια σας, έτσι? Ναι, την κρατούσα στα χέρια μου.